Θα δείτε εικόνα και θα σας μιλήσω σε λίγο για ένα τροχαίο. Ευτυχώς με έναν τραυματία ελαφρά. Μόνο, αλλά ναι. Αφού μιλούσατε για τον καιρό, να σας πω ότι στις 4 η ώρα, μετά τις 4 έβρεξε εδώ για 10 λεπτά. Οπότε το οδόστρωμα θα δείτε ότι είναι υγρό. Αλλά ήταν διάρκεια 10 λεπτών. Η βροχή έπεσε και η θερμοκρασία. Λοιπόν, το τροχαίο έλαβε χώρα πριν από λίγη ώρα. Ναι. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο που δεν είναι σωστά παρκαρισμένο. Κυρακίδα σήμανσης πεσμένη και ακριβώς πιο κάτω το ντελαπαρισμένο αυτοκίνητο ακριβώς που προκάλεσε αυτό το ατύχημα με έναν νεαρό οδηγό να μεταφέρεται με ελαφρά τραύματα όπως σας είπα στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που εφημερεύει. Από θαύμα, αν μου επιτραπεί, σώθηκε, γιατί βλέπετε ότι Μαρία, έχει, βλέπω ότι έχει ανοίξει και ο αερόσακος, έχει σπάσει τον μπραμπρίζ. Θέλω να πω ότι σωστά λες από θαύμα. Τι του έφυγε του ανθρώπου στο νερό? Πού να ξέρεις και εσύ τώρα. Όχι, όχι. Η βροχή έπεσε μετά. Α. Ήταν στεγνός ο δρόμος. Ναι, ναι. Άρα δεν ξέρει, ναι. Δεν είναι κανένας εκεί. Για άλλο λόγο έχασε τον έλεγχο. Έτσι, ναι. Εντάξει. Ο άνθρωπος όμως μας είπε ότι ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Δεν έχει σοβαρά τραύματα. Τώρα, εδώ πέρα, περιμένουμε τη ΔΕΗ, γιατί δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Υπάρχει το καλώδιο που σας δείχνει τώρα ο Θοδωρής ο Μαραντίδης, της ΔΕΗ, που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βγει από τις ρόδες του αυτοκινήτου, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Όσο βλέπουμε την εικόνα, γιατί έχει ενδιαφέρον η εικόνα, έπεσε πάνω στην κολόνα της ΔΕΗ και έχει μπλεχτεί το καλώδιο του ρεύματος στο αυτοκίνητο. Δεν το έχω καταλάβει καλά, γι' αυτό ζητάω να δείχνουμε την εικόνα συνέχεια. Ναι. Να πάρουμε και λίγο το Η κολόνα, η προηγούμενη που έριξαν, ήταν κολόνα σήμανσης. Α, ναι. Και έσπρωξε το πρώτο το αυτοκίνητο, το μπλε που είδατε. Ναι. Πώς βρέθηκε τώρα με το καλώδιο της ΔΕΗ μπλεγμένο, να ρωτήσουμε εδώ πέρα την καλή κυρία που μας βοήθησε με το ρεπορτάζ. Πώς μπορεί να μπλέχτηκε το καλώδιο της ΔΕΗ, αγαπητή? Καλημέρα. Καλημέρα. Να πούμε ότι αυτό είναι καλώδιο, είναι εντίζα στην ουσία που κρατάει την κολόνα σταθερή. Θεωρώ ότι δεν έχει ρεύμα, απλά περιμένουμε τη ΔΕΗ γιατί πρέπει να ξεμπλοκάρει τη ρόδα. Πώς είναι δυνατόν να μπλέχτηκε με τη ρόδα? Έτσι όπως έπεσε, έχει βρει στο κολονάκι που στερεώνει την τίζα. Το χαμηλό. Και μπλέχτηκε, ναι, το χαμηλό. Το χαμηλό. Α, καταλάβατε, μάλιστα. Νομίζω πώς ακριβώς έγινε. Ναι, ναι. Αλλά η εικόνα μιλά από μόνη της. Δηλαδή βέβαια, είναι. Βέβαια. Έχει διαλυθεί το αυτοκίνητο. Πάντως, όπως και να έχει. Είναι καλά ο οδηγός πάντως. Σε αυτό είναι το θέμα. Όπως και να έχει, σημασία είναι ότι έχει ότι ο άνθρωπος είναι καλά, είναι ελαφρά τραυματισμένος. Και πώς να μην είναι και έστω και λίγο τραυματισμένος ο άνθρωπος με όλο αυτό που έχει συμβεί στο αυτοκίνητο. Και όλα καλά. Τέλος καλό που λέμε, όλα καλά. Γιατί δεν να πούμε κάτι άλλο.